Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημα της Δευτέρας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Είμαστε στη σελίδα 268, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 22. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 22 από το βιβλίο Σαμουήλ Α, στη σελίδα 268. Και είπεν, η δόξα έφυγε εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού. Οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβενέζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Και ότε οι Αζώτοι εσηκώθησαν ορίστη επαύριον, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες των Δαγών, κατέστησαν αυτόν επί των τόπων αυτού. Και τι επαύριον ότι εσηκώθησαν νωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκωμένη επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του Δαγών αναπέμεινεν εις αυτόν. Δια τούτο εν τη Αζώτο, ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος στον οίκο του Δαγών, δεν πατούσε στο κατόφλιο του Δαγών έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους Αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδες την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπον, η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη εφ' ημάς και επί των Δαγών των Θεών ημών. Όθεν, αποστήλατε σε σύναξαν προς εαυτούς πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, τι θέλουμε κάμει στην κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Ιδέ είπων, η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί εις Γαθ και μετακόμισαν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Αφού δεν μετακόμισαν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και πάταξε τους άνδρες της πόλεως από μικρού ως μεγάλου και εξεφύησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτου απέστειλεν την κυβωτόν του Θεού Ισακαρών. Και ως ήρθεν η κυβωτός του Θεού Ισακαρών, οι ακαρονίτε ευόησαν λέγοντες, έφεραν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και τον λαόν ημών. Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντας τους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, αποπέμψατε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ και σε επιστρέψει στον τόπον αυτής για να μην θανατώσει εμάς και το λαό ημών. Διότι ήτο τρόμος θανάτου εφόλην την πόλη. Η χείρ του Θεού ήτο εκεί βαρία σφόδρα. Και οι άδρες όσοι δεν επέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδας και η κραυγή της πόλεως ανέβη στον ουρανόν. Και ήτο κυβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντες, τι να κάμωμεν στην κυβωτόν του Κυρίου, φανερώστε εμάς τι είναι τρόπο θέλουμε να αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής. Ιδέ λοιπόν, εάν εξαποστείλετε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ, μη αποστείλετε αυτήν καινή, αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε η αθή και θέλετε γνωρίσει ότι η χείρα αυτού δεν απεσύ... και θέλετε γνωρίσει γιατί η χείρα αυτού δεν απεσύρθει από εσάς. Και είπων, ποια είναι η περί ανομίας προσφοράν την οποία θέλουμε να αποδώσει σε αυτόν. Οι δε απεκρίθησαν, κατά τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποτική, διότι η αυτή πληγή το επί πάντας ημάς και επί του σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμει ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποτικών σας, των φθηρώντων την γη. Και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει τη χείρα αυτού εφημών και από τον Θεόν ημών και από τις γης ημών. Γιατί λοιπόν σκληρύνετε τα σκαρδία σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρυναν τα σκαρδία αυτών, ότι έκαμον τεράστια εν το μέσο αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσει και αυτοί ανεχώρησαν. Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξαν νέαν και 2 βους θυλαζούσας, εις τας οποίας δεν επευρύθη ζυγός και ζεύξατε τα σβούς εις την άμαξαν, τους δεμόσχους αυτών επαναφέρατε απόπιστεν αυτών εις τον οίκον. Και λάβετε την κυβωτόν του Κυρίου και θέσατε αυτήν επί της αμάξης και τα σκεύη τα χρυσά,
τα οποία αποδίδεται εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας, θέσατε εν κυβωτίο εις τα πλάγια αυτής και εξαποστήλατε αυτή να υπάγει. Και βλέπετε, αν ανεβαίνει δια της οδού των ορίων αυτής εις βεθ σε μες, αυτός έκαμεν εις ημάς το μέγα τούτο κακόν. Εάν δε μη, τότε θέλω να γνωρίσει ότι δεν επάταξεν ημάς η χείρα αυτού, αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικός εις ημάς. Και έκαμεν ούτως οι άνδρες, και λαβώντες δύο βούς, θυλαζούσας, έζευξαν αυτά στην άμαξαν, τους δε μόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κυβωτών του Κυρίου επί της αμάξης και το κυβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. Και διευθύνθησαν οι βούς εις την οδόν της βεθ, δις εις βεθ σε μες, την αυτήν οδόν εξικολούθουν, μικόμενε, ενώ οι πήγαινον και δεν μετεστρέφονται δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράποι των Φιλιστέων επορεύονται κατόπιν αυτών έως των ορίων της βεθ σε μες. Και οι βεθ σε μήτε εθέριζον των σίτων αυτών εν τη κοιλάδη. Και υψώσαντε στους οφθαλμούς αυτών, είδον την κυβωτών και οι δόντες υπέρε χάρισαν. Και εισήλθεν η κυβωτός και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του βεθ σε μήτου και στάθη εκεί όπου ήταν λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφερον τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και οι Λεβίτες κατεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και το κυβάτιον το μεταυτής, το περιέχουν τα χρυσά σκεύη και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της βεθ σε μες προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθεσαν θυσίαση στον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε τα σατράπε των Φιλιστέων είδων, επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν οι αιμορροίδες σε χρυσέτας, οποίας οι Φιλιστέοι επέδωκαν προσφοράν περί ανομίασης των Κύριων, της Αζότου μίας, της Γάζης μία, της Ασκαλώνος μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή, κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περί τετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου Άβελ, επί του οποίου κατέθεσαν την κυβωτών του Κυρίου, ως τη σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθσεμίτου. Και πάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθσεμές, διότι ενέβλεψαν στην κυβωτών του Κυρίου, και πάταξεν εκ του λαού άνδρας 50.000 και 70.000, και επένθησεν ο λαός, διότι πάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθσεμές, της δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου του Αγίου τούτου Θεού και προς τι να θέλει αναβεί αφημών, και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ, λέγοντες οι Φιλιστέοι, έφερον ο πίσω την κυβωτών του Κυρίου, κατάβητε αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς. Και ήλθαν οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και έφεραν αυτήν στον οίκον του Αβιναδάβ επί των Λόφων και Λεάζαρ των Ιών αυτού και καθιέρωσαν για να φυλάτει την κυβωτών του Κυρίου. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι πάσα γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Γιατί αποστέλλεται σε μας που έχουμε την Καινή Διαθήκη και τον Ιησού Χριστόν για διδασκαλία, για έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση και εκπαίδευση για τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, διδασκόμενος με τη χάρη του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη, γίνεται τέλειος, κατηρτισμένος εις πάν έργων αγαθών. Ενώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας εδόθη από τον Χριστό για τη σωτηρία μας, όχι για τη διδασκαλία μας, ούτε για τον έλεγχο, ούτε για την εκπαίδευση, για τη σωτηρία μας, αρκεί να μένουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και να ζούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε από το Σαμουήλ Α, συνέχεια από το μαθημά μας, καθώς στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε το λαό Ισραήλ για την αμαρτία τους, την ανομία τους και την παράβασή τους να ταλαιπωρούνται αδύναμοι όντες από τους Φιλιστέους, οι οποίοι βεβαίως διοικούνται από την καρδιά τους και από τις επιθετικές τους τάσεις. Ο λαός Ισραήλ όμως αδύναμος δεν μπορεί να αντισταθεί. Γιατί? Ο λαός του Θεού είναι δυνατός όταν είναι στο Λόγο του Θεού πιστός. Απολύτως δε αδύναμος
όταν χάνει την παρουσία του Θεού. Η δύναμή μας δεν είναι και δεν εξαρτάται από τη σοφία μας, αλλά ούτε και από τις ικανότητές μας. Η δύναμη του χριστιανού εξαρτάται μόνο από το Θεό. Καθώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Σε απόλυτη αδυναμία λοιπόν ο λαός του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης έχασε τα πάντα, την ελευθερία, το πολυτιμότερο αγαθό που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, αλλά έχασε και αυτό το οποίο ο Θεός του εμπιστεύθηκε, την κυβωτό της Διαθήκης, μέσα στην οποία υπήρχαν οι δύο πλάκες εγχαραγμένες από το δάχτυλο του Θεού με τα λόγια του Θεού, τις 10 εντολές. Υπήρχε η στάμνα με το μάνα, το οποίο ήταν το ενθύμιο από τα 40 χρόνια που ο λαός Ισραήλ περπατούσε από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου για να εισέλθει στη γη της επαγγελίας, καθώς επίσης και τη ράβδο, τη βλαστήσασα του Ααρών, η οποία ευλάστησε εις ένδειξη της παρουσίας του Θεού αλλά και της αποστολής και της διακονίας του Θεού για την φυλή του Λεβί. Έτσι λοιπόν εχμαλωτίστηκε η κυβωτός της Διαθήκης. Εχμαλωτίστηκε αυτό το οποίο ο Θεός χάρισε στο λαό Ισραήλ για το λόγο του τον αγαθό. Ο λόγος του Θεού, οι 10 εντολές, οι 2 πλάκες. Τώρα πια κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί από το λαό Ισραήλ την κυβωτό της Διαθήκης. Όμως όταν ο άνθρωπος εξασθενεί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τότε αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει για τον εαυτό του λέγοντας: όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί όταν η αδυναμία του ανθρώπου είναι πλήρης, τότε αποδεικνύεται η δύναμη του Θεού τέλεια στην υπεράσπιση του ανθρώπου. Γι' αυτό και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αξίζει τον κόπο να καυχιέται στις θλίψεις του και στις αδυναμίες του ο Απόστολος Παύλος. Αξίζει να ομολογεί τις αδυναμίες του ενώπιον του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από το πνεύμα της ταπείνωσης που πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί είναι γεγραμμένο, η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς, ενώ στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Και δεν υπάρχει άνθρωπος υπερήφανος που δεν θα πέσει. Θα πέσει εξάπαντος. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ταπεινός τον οποίον ο Θεός δεν θα υψώσει. Γι' αυτό και η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι: ταπεινώθητε υπό την κρατέαν χείραν του Κυρίου και αυτός θα σας υψώσει εν καιρό. Δηλαδή ομολογήστε την αδυναμία σας, ομολογήστε τα λάθη σας, ομολογήστε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και μάλιστα από αυτή τη στιγμή, από τώρα, γιατί έρχονται στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που είναι κρίσιμες, απολύτως κρίσιμες, και από αυτές τις στιγμές εξαρτάται το μέλλον του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός μας λέει: ζητείτε τον Κύριο ενώσο δύνατε να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν ενώσο είναι πλησίον. Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις και οι αποφάσεις του είναι καταλυτικές για το μέλλον του. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε: πω, έκανα πολύ μεγάλο λάθος όταν ξεκίνησα αυτό, όταν έκανα εκείνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να το διορθώσω. Και έχουμε ακούσει και ανθρώπους και έχουμε πει και εμείς: ευτυχώς που με φώτισε ο Θεός και έκανα αυτό και πήγαν όλα καλά. Βέβαια υπάρχουν στιγμές που ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο σε αυτή την αρμόδιο ημέρα. Όπως παραδείγματος χάρη, αρμόδιος ημέρα ήταν η ημέρα του Αβραάμ, όταν το δοκίμασε ο Θεός και του είπε πήγαινε να θυσιάσει τον Υιό σου το μονογενή.
και έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Μπορούσε να το καθυστερήσει, όχι να το αρνηθεί, να το καθυστερήσει. Και θα χάνε την απόλυτη ευλογία. Όμως ήταν προετοιμασμένος από το Θεό με πίστη στην καρδιά του, χρόνια πολλά, ώστε όταν ήρθε η αρμόδιος ημέρα, ο Αβραάμ πήρε τη σωστή απόφαση. Αντίθετα, ο Ηρώδης, ο οποίος ήταν καρτυρτισμένος μέσα στα πράγματα του κόσμου τούτου και του άρχοντα του κόσμου τούτου, το διάβολο, ο οποίος σεβότανε και αγαπούσε και φύλατε τον Ηρώδη και έπρατε πολλά από αυτά που του έλεγε ο Ηρώδης, αλλά όχι όλα, τον Ιωάννη, συγγνώμη, όταν ήρθε η αρμόδιος ημέρα για τον Ηρώδη, ήρθε η αρμόδιος ημέρα, που εμφανίστηκε μπροστά του η κόρη της Ηρωδιάδος και του είπε, θέλω την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη. Και αυτός δεν μπορούσε πια, ήταν κατηρτισμένος στο να πράττει το πονηρό. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί και με αυτή την πράξη του καταδικάστηκε αιώνια. Βέβαια, η χαρακτηριστική ημέρα, κρίσιμη και αρμόδιος για μας τους χριστιανούς, είναι η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Μπορεί όλη μας τη ζωή να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή να μην είμαστε έτοιμοι και να χάσουμε αυτή την στιγμή όπου θα δούμε το σώμα μας το θνητό να ενδύεται αθανασία και το φθαρτό να ενδύεται αυθαρσία. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, στη ζωή μας να μας προετοιμάζει ο Θεός για τη δόξα Του. Και η προετοιμασία δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από την ταπείνωση. Την ταπείνωση όμως, όχι την ώρα της ταπείνωσης, την προετοιμασία της καρδιάς μας για ταπείνωση. Ο υψώνων εαυτόν θα έρθει η στιγμή που θα ταπεινωθεί, λέει ο Χριστός. Ο ταπεινώνων εαυτόν τώρα θα έρθει η στιγμή που θα τον υψώσει ο Χριστός. Άρα ζητείτε τον Κύριο όσο είναι πλησίον, όσο δύναται να ευρεθεί. Και το ζητείτε, είναι μια συνεχόμενη εξήτηση. Δεν είναι μια στιγμή, συνεχόμενη εξήτηση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, πότε και σε ποιους? Στους εξητούντας, όχι στους δυνατούς, στους ισχυρούς, στους πιστούς, σε αυτούς που έχουν αγάπη ή οτιδήποτε άλλο, χαρίσματα, διακονίες, όχι σε αυτούς. Είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας αυτόν. Είναι λοιπόν μια προτροπή του Πνεύματος του Αγίου, εντολή του Κυρίου θα έλεγα, που έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα τις στιγμές εκείνες που ο άνθρωπος καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του. Να πει ναι ή όχι. Να προχωρήσει ή να σταματήσει. Να γυρίσει πίσω ή να μείνει εκεί που είναι. Σημαντικές αποφάσεις. Που δεν παίρνονται με την έμπνευση της στιγμής, σωστά, αλλά σωστά αποφασίζει ο άνθρωπος και παίρνει σωστές αποφάσεις με την ζωή του στην παρουσία του Θεού, με την προετοιμασία του μέσα στην παρουσία του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι είναι έτσι κι αλλιώς αδύνατος, γιατί αν εμού, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν, αναγνωρίζοντας ότι είναι αδύνατος, ότι δεν έχει την ικανότητα να κάνει πολλά πράγματα, και η ικανότηση ημών, και μάλιστα το κείμενο λέει η δύναμη ημών, είναι παρά Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να μπορεί να πάρει σωστή απόφαση σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι οι βουλές του ανθρώπου δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές του Θεού. Και αυτή είναι η αδυναμία μας. Και η οδή του ανθρώπου, οι δρόμοι του ανθρώπου δεν έχουν καμία σχέση με τους δρόμους του Θεού. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές του ανθρώπου από τις βουλές του Θεού
και η οδή, η δρόμη του ανθρώπου από τους οδούς του Θεού. Και τότε λέγει ο Θεός, ο λόγος θα κατέβει όπως η βροχή και θα ανθίσει, θα αυξήσει και θα καρποφορήσει τα σπέρματα της γης. Ο λόγος είναι αυτός ο οποίος θα ευλογήσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν όμως στιγμές από αδυναμία που χάνουμε το λόγο του Θεού. Όπως ο λαός Ισραήλ έχασε την κιβωτό της Διαθήκης. Πάει η δόξα του Θεού, πάει. Τώρα ποιος θα μας διαφυλάξει αυτός τον οποίον λατρεύουμε και, στον οποίον προσευχόμαστε για τον καιρό της ανάγκης μας. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, αδερφοί. Οι προσευχές τον καιρό της εύνοιας ή της ευρυχωρίας ή της ειρήνης είναι πιο απαραίτητες από τις προσευχές τον καιρό της ταλαιπωρίας. Γιατί οι προσευχές τον καιρό της ειρήνης φυλάγονται από το Θεό. Ο άνθρωπος προετοιμάζεται για αυτό το οποίο έρχεται, παίρνει δύναμη για αυτό που έρχεται, αλλά ιδιαιτέρως